Το πόσο αστεία μου φάνηκε αυτή η υπόθεση και το πόσες μαλακίες σκεφτόμουν όση ώρα την έψαχνα με έχει κάνει πραγματικά να ανησυχήσω για το τι άνθρωπος είμαι τελικά. Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω σε αυτή την εκπομπή! Τα τελευταία δύο επεισόδια ήταν λίγο βαριά από ψυχολογικής άποψης και σκεφτόμουν ότι κάπως πρέπει να ανεβάσουμε τη φάση, να κάνουμε λίγο πιο αμπή την εκπομπή μου για δολοφόνους. Και έψαξα λίγο και είναι λες και οι θεοί του ίντερνετ μου είπανε «Ορίστε Μαρία, δες εδώ φασούλα που έγινε, ο κόσμος πρέπει να μάθει». Και το έψαξα και λέω «Μαλάκα, εννοείται ο κόσμος πρέπει να μάθει, αλλά κόσμε, δεν νομίζω να είσαι έτοιμος για αυτή την υπόθεση». Αλλά πραγματικά, αν δεν είσαι της σχολής του dark humor, απλά μην δεις αυτό το επεισόδιο. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για μια γυναίκα από το Μέχικο που στη χρονική περίοδο μεταξύ του 1998 και το 2006 σκότωσε περίπου 50 αγριούλες. Και ήταν και επαγγελματίας παλαιστής. Ασχολιόταν με wrestling η δολοφόνος μας. Καταλάβατε γιατί μου αρέσει αυτή η υπόθεση. Αλλά ας το πάρουμε από την αρχή. Το όνομά της ήταν Χουάνα Μπαράζα. Τζουάνα ή Χουάνα είναι ο σωστός τρόπος να το διαβάσουμε αυτό τώρα. 2 χρόνια ισπανικά στα σκουπίδια λοιπόν. Good to know. Γεννήθηκε 27 Σεπτεμβρίου το 1957. Ήταν αστυνομικός, η μάνα ήταν αλκοολικιά και πεταλούδα της νύχτας. Σε ένα άρθρο που διάβασα λένε ότι η μάνα σχεδόν αμέσως έφυγε και παράτησε τον πατέρα και κακομεταχειριζόταν την κόρη της με διάφορους τρόπους. Ένας από αυτούς, λέει το άρθρο, ήταν να την πουλάει από παιδική ηλικία σε διάφορους άντρες για πολύ χαμηλές τιμές. Όχι να γίνω αδιάκριτη άρθρο, αλλά είναι αλήθεια οι χαμηλές τιμές το πραγματικό μας πρόβλημα σε αυτή την υπόθεση. Δεν θα έπρεπε να είναι, ας πούμε, από παιδί την πουλούσε σε άντρες. Τελεία. Όταν λοιπόν η Χουάνα ήταν 12 χρονών, η μάνα της την πούλησε σαν sex slave σε έναν ξένο άντρα για 3 μπύρες. Εντάξει, 3 μπύρες είναι λίγο χαμηλή τιμή τώρα που το σκέφτομαι. Αυτός ο άντρας την είχε δεμένη στο κρεβάτι του και την άφησε 2 φορές έγκυος. Τη μία όταν ήταν 13 χρονών, η εγκυμοσύνη δεν προχώρησε λόγω κακής διατροφής και της κακοποίησης που της ασκούσε, και στα 16, όπου από ό,τι κατάλαβα η εγκυμοσύνη προχώρησε κανονικά. Τουλάχιστον μπορούμε να υποθέσουμε ότι άρχισε να της φέρεται καλύτερα όσο τα χρόνια περνούσαν. Δεν φταίω εγώ, εντάξει, όλοι εσείς που ποστάρετε όλα αυτά τα motivational quotes και τα παντού πρέπει να βλέπεις τη θετική πλευρά. Πάρτε τα τώρα. Με τέτοια αρχή λοιπόν στη ζωή της, όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν είχε και την καλύτερη πορεία. Αν και προσπάθησε, και αυτό της το δίνω. Παντρεύτηκε κάμποσες φορές, έκανε μερικά παιδιά και αποφάσισε να ασχοληθεί με το wrestling. Έχει και το κουστούμι της εδώ και είναι υπέροχο. Ονόμασα τον αυτό της Dama de Silencio. Η γυναίκα της σιωπής. Γιατί η σιωπή είναι χρυσός. Και ξεκάθαρα δεν αξίζει 3 μπύρες. Παιδικά τραύματα μας τυχιώνουν όλους. Σε κάποια φάση της ζωής της, λοιπόν, αφού η πάλι δεν πάει και τόσο καλά, αποφασίζει να ληστεύει σπίτια γιατί η οικονομική κατάσταση επίσης δεν είναι και τόσο καλή. Αποφασίζει να το κάνει με μια φίλη της, η οποία φίλη τελικά καταλήγει να είναι φίλη Φίδη, και εξηγούν όλη αυτή την κατάσταση σε κάποια από τα άρθρα που θα σας αφήσω κάτω. Εγώ βαριέμαι να το εξηγήσω, κυρίως γιατί τα έχω ζήσει, έχω πάει σχολείο. Όποιος ενδιαφέρεται, τα άρθρα είναι από κάτω. Λόγω λοιπόν της φίλης που ήταν Φίδη, αποφασίζει να ληστέψει σπίτια μόνο. Ντύνεται στα λευκά, προσποιείται ότι είναι νοσοκόμα και έτσι μπαίνει στα σπίτια των θυμάτων. Οι γριούλες όμως πολλές φορές τις μιλάνε άσχημα και υποτιμητικά. Μα πώς, οι γριούλες είναι τόσο γλυκές, είπε κάποιος που δεν έχει μπει σε λεωφορείο μεσημέρι ποτέ. Και μόλις αρχίζουν και τις μιλάνε υποτιμητικά, τσαντίζεται και αδειώς. Ξυπνάει λοιπόν η wrestler ψυχούλα της. Την πρώτη δολοφονία τη διαπράττει το 98, μετά για κάποιο λόγο ηρεμεί λίγο, αλλά μετά από περίπου 5 μήνες νομίζω επιστρέφει δυναμικά και σαν χιονόμπαλα διαπράττει όλο και περισσότερα εγκλήματα. Τώρα να το πω, θα το πω. Ένας από τους λόγους που δεν με επηρέασε τόσο πολύ ψυχολογικά αυτή η υπόθεση είναι επειδή δολοφονούσε κόσμο που ήταν 60 και άνω. Φάση ψηλό ήταν στο δρόμο τους προς τα έξω οι άνθρωποι. Λυπάμαι, αλλά είναι η αλήθεια. Το ένα πράγμα που δεν μπορείς να πεις για αυτές τις υποθέσεις είναι αχ, κρίμα, είχε όλη τη ζωή μπροστά της. Κάποια θύματα της ήταν 90 και άνω. Φανταστείτε τώρα, να έχεις φτάσει 90 χρονών, να έχεις επιβιώσει χολέρα, ελονοσία, οριακά 2 παγκοσμίους πολέμους, δικτατορίες, σίγουρα και τουλάχιστον ένα εγκεφαλικό, και να πεθάνεις επειδή μπήκε μέσα στο σπίτι σου μία Μεξικάνα wrestler. Αν φτάσω ποτέ 90, έτσι ακριβώς θέλω να φύγω από αυτόν τον κόσμο. Τους σκότωνε πολύ συχνά με στιθοσκόπιο, λέει, αλλά πώς? Αν και αν πω ότι δεν έχω υπάρξει ποτέ τόσο θυμωμένη έτσι ώστε να είμαι ικανή να δείρω μέχρι θανάτου κάποιον με σακουλάκι τσαγιού, θα πω ψέματα. Α, τους έπνιγε. Καμιά φορά με στιθοσκόπιο, καμιά φορά με καλώδια από το τηλέφωνο. Εξίσου πολλές φορές τους έδερνε με κινήσεις πάλης που ήξερε. Λοιπόν, υπάρχουν 2 ταυτόχρονα πολύ κακά και πολύ αστεία πράγματα σε αυτή τη γη. Ενήλικες που βρίζουν και κρίνουν σοβαρά, λες και είναι κι αυτοί ενήλικες, τα μικρά παιδιά. Και μία παλαιστής να εφαρμόζει σοβαρά τις κινήσεις που ξέρει σε γριούλες. Πώς αν subscribe.
subscribe θα πέσουν άραγε μετά από αυτό το βίντεο. Η αστυνομία δεν την έπιανε τόσο καιρό γιατί βασισμένη στη δύναμη και στη φύση των εγκλημάτων πίστευαν ότι το κάνει άντρας. Να ένα αρνητικό του σεξισμού που δεν έχει αναφέρει ποτέ κανείς. Τελικά την πιάσανε όταν προσπαθούσε να ξεφύγει από την αστυνομία, μόλις είχε τελειώσει μια ακόμα δολοφονία. Και σας παρακαλώ, κάποιος να μου πει ότι φόραγε το κοστούμι της την ώρα που το έκανε. 759 χρόνια φυλάκιση. Η κυβέρνηση στο Μέχικο, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει αποκλείσει ακόμα 100% η πιθανότητα οι αθάνατοι βρικόλακες να υπάρχουν. Όπως και τα τσουπακάμπρας, by the way. Ακόμα δεν ξέρουμε. Αυτά λοιπόν για αυτή την υπέροχη υπόθεση. Όπως πάντα, θα έχω κάποια άρθρα από κάτω, άμα θέλετε να τα ψάξετε. Απλά πριν μπείτε στη διαδικασία, να σας πω ότι αυτό που μου έκανε εμένα την περισσότερη εντύπωση είναι ότι για κάποιον πούστη λόγο υπάρχουν πάρα πολλές φωτογραφίες των θυμάτων της στο ίντερνετ. Πολύ γραφικές φωτογραφίες και πολύ up close φωτογραφίες. Οπότε αν δεν αντέχετε τέτοια πράγματα και αν δεν αντέχετε τέτοιες εικόνες ή αν είστε κάτω των 18, μην μπείτε καν στη διαδικασία να το ψάξετε. Ακούστε εμένα που δεν αντέχω τέτοια πράγματα και τα είδα κατά λάθος την ώρα που έκανα Google Search, το οποίο πέρα από κάθε πλάκα το θεωρώ απαράδεκτο. Αυτά από μένα για αυτό το βίντεο, τα λέμε σύντομα και μείνετε μακριά από μεξικάνες wrestlers. Μέχρι να πάτε 90.